Πριν μερικές μέρες είχα την χαρά να συναντηθώ και να απαντήσω στις ερωτήσεις για το podcast People Who Share του μοναδικού Δημήτρη Δημητριάδη, ένας ντόκτορ της τεχνολογίας, ένας γητευτής της ψηφιακής κουλτούρας, ένας πραγματικός digital futurist. Όλα τα θυμάμαι. Τα λόγια σου. 13ο επεισόδιο People Who Share, σε ένα επεισόδιο podcast, vidcast, video YouTube, SoundCloud, τα πάντα όλα. Είμαι ο Δημήτρης Δημητριάδης και αυτό έπρεπε να είναι το podcast People Who Share. Έχω μαζί μου επιτέλους Χρήστο Τσιντσάρη, tattoo artist και τεράστιο καλλιτέχνη και θα κάνουμε μία συνέντευξη The People Who Share Way που θα τη δείτε λίγο βίντεο, λίγο audio, λίγο YouTube, λίγο Instagram και πού αλλού. Έλα να κάνουμε αυτή την ωραία τη χειρό τέτοια. Μπράβο, ναι. Ξεκινάω. Έχουμε, όχι, δεν έχουμε 1,5 μέτρο. Παιδιά, μας συγχωρείτε που δεν έχουμε 1,5 μέτρο. Είναι επειδή πρέπει να γράφει και ο ήχος. Γιατί podcast είμαστε κατά βάθος, δεν είμαστε κάτι άλλο. Κάναμε και τα τεστ όμως, είμαστε εντάξει, καθαροί. Είμαστε κούκλοι, ναι. Δεν θα σας κολλήσουμε, μην φοράτε μάσκες, δεν υπάρχει λόγος. Απομακρυνθείτε από τις οθόνες σας για σιγουριά. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις People Who Share που γαλούχησαν γενιές και γενιές. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βίωσες τον εγκλεισμό και την όλη φάση της καραντίνας. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση φτούξε ελευθερία χωρίς να είμαστε ελεύθεροι. Και ο κόσμος που θα το ακούσει, γιατί μένει στον αέρα για καιρό, μπορεί να είναι και ακόμα πιο ελεύθεροι, ναι, ή να ξανά έχουμε καραντίνα. Πώς το βίωσες όλο αυτό? Δεν ξέρω, εγώ για να σου πω την αλήθεια, το βίωσα πάρα πολύ δύσκολα. Βγήκα εκτός ρέγουλας, προγράμματος, roller coaster συναισθημάτων. Υπήρχε ο φόβος, ο τρόμος, ξαφνικά η αβεβαιότητα, πότε θα ανοίξεις, τι θα κάνεις, η οικονομική αβεβαιότητα, όλα μαζί, δηλαδή είχε suspense, δηλαδή, τέλειο σενάριο τρόμου. Αλλά δεν ξέρω, εγώ έχασα λίγο το ρυθμό μου, αυτό νομίζω. Okay, ναι, σωστά. Έχασα το focus και επειδή το δικό μας το πούμε το επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο βρίσκομαι στο κατάστημα σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, έτσι, δηλαδή 10 ώρες την ημέρα για 6 μέρες την εβδομάδα, άρα παραπάνω από τη μισή σου ζωή είναι εντός του καταστήματος. Οπότε όταν φεύγει αυτό από την εξίσωση και αναγκάζεσαι να ζήσεις διαφορετικά, να επικοινωνήσεις διαφορετικά, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Λίγο μούδιασμα θα έλεγα. Δηλαδή σαν καταλυτική περιγραφή θα έλεγα είναι ένα μούδιασμα γενικότερο. Σωστά. Όχι, σε αυτό που σκεφτόμουν, επειδή μέσα από αυτό το podcast έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για ψηφιακό μετασχηματισμό και για αγκαλιάστε την αλλαγή και τέλος πάντων το digital transformation που λένε στο χωριό μου και όλα αυτά, ας πούμε, ήθελα να μιλήσω και με έναν επαγγελματία, ρε παιδί μου, και φίλο, γιατί αυτό το podcast έγινε για να μιλάω με τους φίλους μου μέσα στην καραντίνα και κόσμος βρήκε αξία και μου λέει μην το σταματήσεις, παίρνουμε αξία και μας αρέσει, που δεν μπορεί να έχει ψηφιακό μετασχηματισμό. Δηλαδή, το digital transformation στο δικό σας το κομμάτι, το κομμάτι του tattoo artist, μπορεί να έρθει μέσα από διάφορα σημεία, αλλά όχι της κανονικής παραγόμενης υπηρεσίας. Η actual παραγόμενη υπηρεσία γίνεται στο δέρμα και η δερματοστηξία θέλει δέρμα. Ακριβώς. Άρα, σκέφτηκες ποτέ το κομμάτι που έχει να κάνει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό? Σκέφτηκες
πώς θα άλλαζαν τα πράγματα αν τέλος πάντων μπουν κάποιοι πολύ πιο ρυθμιστικοί κανόνες στην δουλειά. Κοίτα, αν είναι να μην γίνονται τατουάζ, έτσι, θα έπρεπε να βρεις έναν διαφορετικό τρόπο αν έπρεπε να κάνεις μόνο τατουάζ. Είμαι σίγουρος ότι όλοι τα τουέρ θα ψάχνουν να βρουν κάτι διαφορετικό να κάνουν στη ζωή τους. Διαφορετικό τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Ακριβώς. Κατά κύριο λόγο. Έτσι, ναι. Αν είσαι καλλιτέχνης, θα κάνεις κάτι εικαστικό. Δεν μπορείς να κάνεις. Μπορεί να κάνεις και πωλήσεις. Μπορεί να κάνεις και για δύο πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά ως προς την έκφραση, να μην κάνεις τατουάζ. Ας πούμε, εγώ προέρχομαι από τη σχολή καλών τεχνών και είμαι ζωγράφος, όπως και εσύ. Έτσι. Εγώ σε πληροφορώ ότι μέσα σε αυτή την καραντίνα δεν ζωγράφισα σχεδόν καθόλου. Mm-hmm. Και αυτό γιατί δεν είχα κάτι να πω. Δεν μπορούσα ως να έκφραση. Πω κάτι. Ως έκφραση. Πιστεύω ότι αν αυτό ήταν να παραταθεί και να έπρεπε να ζήσεις, ξέρω εγώ, για χρόνια έτσι, ναι, θα έβρισες κάτι διαφορετικό. Γιατί έπρεπε να εκφραστείς κάπως, έτσι, έπρεπε να μιλήσεις, έπρεπε κάπως να το μεταφέρεις αυτό το πράγμα. Σίγουρα θα πήγαινα σε digital εποχή, έτσι, σε μέσα. Και βλέπω ότι το κάνεις καλά γενικά, ρε παιδί μου. Είδα ότι το YouTube, ας πούμε, το, ενώ έχει ένα, αν θέλεις, δύσκολο learning curve, μία καμπύλη μάθησης που εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να την καταλάβω, όσο σαν παράδειγμα. Χριστίνα Δουκουζιάννη, ελπίζω να μας βλέπει. Έχουμε μιλήσει άπειρες φορές να κάνω YouTube. Αν δεν είναι βίντεο κονσερβο κάτι που θα το ρίξω πάνω, τύπου ρε παιδί μου, όπως βγάζεις την κονσέρβα για το ούζο, για τη ρίξεις πάνω και θα το πιείς, δεν πρόκειται να το κάνω. Ενώ εσύ έμαθες, μοντάρισες, ασχολήθηκες, έστησες εξοπλισμό. Βλέπω, ας πούμε, είδα τώρα στην καραντίνα virtual backgrounds και τέτοια πράγματα. Μα αυτό είναι το YouTube μου αρέσει γιατί ήταν κάτι εντελώς καινούριο. Δεν το είχα, mm-hmm. έτσι, οπότε έπρεπε να το μάθεις από την αρχή, from scratch. Λευκή κόλλα, tabula rasa και αρχίζεις και μαθαίνεις από εδώ, από εκεί. Το tutorial, κόντρα tutorial, γενικά, επειδή έχω κάνει και άλλα πράγματα στη ζωή μου, ας πούμε, έγινα γραφίστας από YouTube. Mm-hmm. Μαθαίνοντας, ναι. Έτσι, μαθαίνοντας... ναι, από tutorial. Ισχύει. Και έφτασα σε ένα έτσι, καλό επίπεδο. Θέλει, γενικότερα νομίζω η εποχή μας, θέλει γνώσεις. Όσο, ναι, και ευτυχώς έχουμε την ευχέρεια να μπορούμε να αντλήσουμε αυτές τις γνώσεις εύκολα και δωρεάν. Κατά τη διάρκεια ειδικά της καραντίνας, άκουσα πάρα πολλές φορές, ρε παιδί μου, την καραμέλα της αυτοβελτίωσης και του, ξέρεις, να βγούμε ναι. από αυτό καλύτεροι. Δεν πιστεύω, και το λέω κοιτώντας την κάμερα, ότι υπάρχει περίπτωση κάποια από την καραντίνα να βγήκανε πανεπιστήμονες ή φετόνια επειδή κάνανε γυμναστική, έτσι. Όπως λες και εσύ, εγώ, ας πούμε, από πλευρά σχεδιασμού, σχεδίαζα μόνο καρέκλες για να περνάει η ώρα μου. Φούλου, έχω κάνει πάνω από 465 καρέκλες. Έχω σχεδιάσει ό,τι καρέκλα μπορείς να φανταστείς. Κάποια στιγμή θα τις κόψω μικρές-μικρές, γιατί είναι τόσες, και θα τις κάνω έκθεση. Αλλά ενώ αγόρασα ό,τι μάθημα μπορείς να φανταστείς, δηλαδή αγόρασα masterclass που είδα ωραία για storytelling και για... πήρα πράγματα, δεν ασχολήθηκα, δεν έκανα focus, γιατί... Για μένα, ρε παιδί μου, ήταν ok να μην είμαι ok με αυτή τη φάση. Ακριβώς, ναι. Βρίσκεις πράγματα να σε γεμίζουν, δηλαδή το απόλυτο void. Έτσι. Το απόλυτο void, γιατί δεν έχεις κατεύθυνση. Πού θα πας, τι θα γίνει, αξίζει να κάνω αυτό εδώ, αν τα πράγματα αλλάξουν στην πορεία, αν δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπήρχαν πολλές μεταβλητές, νομίζω. Και εμείς ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε. Ναι, δεν έχουμε εικόνα. Αυτή τη στιγμή που το ανοίγουμε, δεν ξέρουμε. Ναι. Δεν ξέρουμε. Έχουμε μια εικόνα τώρα ότι έτσι μία έκ του ίσως ανοίξουμε, αλλά. Παλεύουμε να πάρουμε σειρά τέτοια. Ναι. Έπρεπε να κάνω τατού φρύδια. Θα δούλευα τώρα. Τώρα θα ήμουν κούκλος. Ναι. Και όχι τίποτα. Έχω και παχιά φρύδια. Δεν κάνω, δεν γράφομαι. Ας τα κάνω πρώτα μαλλιά πάνω μου. Σωστά. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. Καταρχήν, πριν πάμε στις πολύ all-time classic ερωτήσεις του podcast, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις το κομμάτι της τεχνολογίας και τα τατουάζ, με την έννοια ότι ξέρω ότι το ψάχνεις, ρε παιδί μου. Ποιες τεχνολογίες βλέπεις να έρχονται στο τατουάζ? Ναι, κοίτα, το τατουάζ, σαν τατουάζ, όπως είπαμε, είναι κάτι αναλογικό, μια τέχνη που μπορείς να κάνεις με τα χέρια σου.
Από εκεί και πέρα μπορείς να κουμπώσεις διάφορα πράγματα. Στο να μεγαλώσεις ίσως την πελατεία σου, στο να επικοινωνήσεις τα σχέδιά σου πιο εύκολα σε κάποιον να σε μάθει. Digital marketing δηλαδή. Digital marketing. Εντάξει, δεν μιλάμε για φοβερά εκατομμύρια πράγματα, αλλά ναι, υπάρχει ένα οπλοστάσιο γύρω που μπορείς να κουμπώσεις στην τέχνη σου. Θες με τον εξοπλισμό σου, τα μηχανάκια που χρησιμοποιείς, ακόμα και αυτά εδώ έτσι, μεγαλώνουν και βελτιώνονται σύμφωνα με την τεχνολογία. Πλέον θα μπούμε σε, μάλλον όχι πλέον, έχουμε μπει σε εποχή που ας πούμε, τα μηχανάκια του τατουάζ πάντα ήταν συνδεδεμένα με την παροχή ρεύματος σε ένα power supply. Πλέον βγήκαν τα μηχανάκια τα οποία είναι κουμποτά με μπαταρίες. Okay. Έτσι. Άλλη μια εξέλιξη. Άρα wireless. Wireless καταστάσεις. Ναι. Και αυτό βοήθησε έτσι, η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Τα tablet. Για να δημιουργήσεις ένα σχέδιο. Έτσι. Πλέον οι περισσότεροι δεν ζωγραφίζουν σε χαρτί, με μαρκαδόρους, μολύβια. Έτσι. Τα πραγματικά εργαλεία. Μπράβο, πάμε στο tablet. Του ζωγράφου. Ένα pen, τακ, τουκ, τακ, τακ. Και έχουμε βγάλει ένα σχέδιο. Δεν το κατακρίνω καθόλου, έτσι. Νομίζω πως αν έπαιρνα εγώ προσωπικά tablet για να κάνω αυτή τη δουλειά, θα είχα κολλήσει. Αλλά από την άλλη, μου αρέσει πάρα πολύ το απτό. Το δηλαδή παραδοσιακό. Το χαρτί, ναι. Ο μαρκαδόρος, η μυρωδιά του, ακόμα και αυτή είναι, ξέρεις, το ενόπνευμα που έχει. Μπράβο, ναι. Το πώς γράφει. Η ροή του μαρκαδόρου. Ναι. Το ότι έχεις πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια, γιατί δεν έχεις backspace και delete και... Έτσι, πάμε πίσω να το ξανακάνουμε. Δεν έχει αντού ο μαρκαδόρος, τράβηξε τελείως. Όπως επίσης δεν έχει αντού και το δέρμα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να τραβήξει μια γραμμούλα εκεί και να πεις «Όχτο μετάνιωσα». Έλα λίγο τι παίξε. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι όντως, ναι. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με την προβολή του τατουάζ, δηλαδή augmented reality, virtual reality, το να μπορεί ο άλλος ρε παιδί μου να προβάρει. Σωστά, δεν το αναφέραμε αυτό. Είδες, δηλαδή το να μπορεί ο πελάτης, σκέψου τώρα, να, αν και υπάρχουν τέτοια μικρά applications τα οποία έχω δει, τα οποία όμως δεν κάνουν τόσο έτσι, δηλαδή πιστή αποτύπωση του πώς θα είναι πάνω σου. Μία 3D κατάσταση, να βλέπεις το σχέδιό σου πριν το χτυπήσεις και να δεις όλες τις παραμέτρους, το κρουμπάρισμα, έτσι, όχι σε πολύ πολύ φλού κατάσταση, αλλά να είναι ζωντανό. Το σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία, να ξέρεις πάντως, που και μιλώντας ρε παιδί μου από το τεχνολογικό το μετερίζει, είναι να ασχοληθεί ο καλλιτέχνης. Δηλαδή, προσωπική εμπειρία δική μου, έτσι. Όταν μου έδειξες το δικό μου το σχέδιο στο χαρτί, το οποίο ήταν ένα κομμάτι που το είχες δουλέψει όλο εσύ from scratch, δηλαδή κάναμε μια κουβέντα, σου είπα μια ιδέα, μου είπες ναι, okay, το έχω έτσι στο μυαλό μου, σου είπα δύο πράγματα που δεν στέκανε, μου είπες αυτό δεν θα δουλέψει, το άλλο δεν θα δουλέψει, σκέφτεσαι να δουλέψει εκείνο και καταλήξαμε τέλος πάντων να μου σχεδιάσεις κάτι, ρε παιδί μου. Αν υπήρχε ένας εύκολος τρόπος εσύ να τραβήξεις μια φωτογραφία, θα πω τώρα πολύ απλά, κανονικά θέλει ένα αλφα channel για να βγει στο δέρμα. Αν μπορείς να τραβήξεις ένα αλφα channel από το κινητό σου, ρε παιδί μου, και να το στείλεις στο δικό μου και εγώ να το προβάρω στο χέρι μου, ακριβώς, θα ήταν ένα εργαλείο που στην ουσία και οι άνθρωποι που δεν σκέφτονται να κάνουν τατουάζ θα το έκαναν. Ναι, και δηλαδή, περιέργεια να το δεις πώς ναι, θα φαίνεται πώς πάνω. Ναι. Και θα έλεγες, μήπως δηλαδή ένα επιχειρηματικό μοντέλο που σκέφτομαι όση ώρα συζητάμε, ρε παιδί μου, είναι αν μπορείς εσύ να σχεδιάσεις κάτι, ας πούμε, και να μπορείς να το ψηφιοποιήσεις έτσι, ώστε να μπορώ εγώ να το δοκιμάσω. Ακριβώς. Και αν μπορώ να το δοκιμάσω, να το παραγγείλω, όχι απαραίτητα σε κανονικό τατουάζ, να μπορώ να το παραγγείλω σε στίκερ. Σε καμβά, ναι. Ναι, και σε στίκερ, ρε παιδί μου, να το έχω για μια εβδομάδα. Να δω μ' αρέσει. Ναι, να κατάλαβα, το ναι. κάνω ένα στικεράκι και να δω. Ναι. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Ή δεν ξέρω αν η τεχνολογία των μελανιών έχει φτάσει εκεί, βέβαια, αλλά είναι. Ναι, έχει. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι για να κάνεις δικά σου σχέδια ή θέλει παραγωγή. Δηλαδή, μπράβο, θέλει μεγάλη. Λίγο ψάξιμο, ναι. Αλλά σκέψου να ήταν θέμα απλής εκτύπωσης. Ετοιμάζουμε business, παιδιά. Ναι. Θα τσαβρίσουμε. Μπράβο. Augmented reality με on-demand printing. Δύο ξέρεις, και το augmented reality και το on-demand print είναι δύο πράγματα που είναι trends πολύ hot, ρε παιδί μου. Είναι δηλαδή trends τα οποία στην επόμενη τριετία θα τα δούμε. Δηλαδή το augmented reality πια
ενώ όλοι νομίζουμε ότι είναι το Minority Report που λέω στις ομιλίες μου. Ο Augmented Reality είναι τα κουνελάκια, αυτιά κουνελάκια τα Rainbow που βάζουμε στο Instagram. Ακριβώς. Και υπάρχουν τα εργαλεία. Άρα, αν εσύ μου δώσεις ένα design, εγώ μπορώ να το κάνω Augmented Reality στο πρόσωπο εύκολα πια, γιατί οι κάμερες έμαθαν να μετράνε το πρόσωπό μας. Στο σώμα δυσκολότερα. Με την έννοια ότι είναι πιο δύσκολο. Ναι. Και εκεί έρχεται και ο καλλιτέχνης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είδες πριν τη γραμμή και είπες, α, είναι ίσια στο χέρι που μου τράβηξες, ας πούμε, ρε παιδί μου. Φεύγουμε από το τατουάζ και πάμε στις δικές μου τις classic ερωτήσεις. Μία συμβουλή που σου έδωσαν είτε στο δημοτικό, είτε όταν ήσουν πιτσιρικάς, είτε μεγαλύτερος, μεγαλώνοντας επαγγελματικά, που σε βοήθησε να πας παρακάτω. Κοίτα, δεν έχει να κάνει ούτε με την εργασία μου, ούτε με το πανεπιστήμιο, ούτε με το σχολείο κτλ. Έχει να κάνει καθαρά με... Δηλαδή, πριν... μάλλον το πούμε αλλιώς. Στα παιδικά μου χρόνια ήμουν αθλητής. Κολυμβητής. Και κάναμε πρωταθλητισμό. Να, κάτι που δεν ήξερα, ας πούμε. Έτσι, ναι. Κάναμε πρωταθλητισμό. Προπονήσεις, πρωί-απόγευμα, πανελλήνιους αγώνες, βαλκανικούς αγώνες, πανευρωπαϊκά κτλ. Εκεί έπρεπε να θέσεις στόχους και να προσπαθείς να τους... να θέτεις μάλλον στόχους και να προσπαθείς να τους πετύχεις. Ο προπονητής μου έλεγε τότε ότι να θυμάσαι ότι πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος από σένα. Οπότε, τουλάχιστον για μένα που μου αρέσει αυτό το κυνήγι, και το να προσπαθείς να ανεβαίνεις και να βελτιώνεσαι και να προσπαθείς να εξελίσσεις τον εαυτό σου, την τεχνική σου, έτσι να κάνεις καλύτερους χρόνους, γιατί την εποχή τώρα μεταφράζεις αυτό στα καλύτερα τατουάζ, ίσως περισσότερη πελατεία, πιο ιδιαίτερα πράγματα και ούτω καθεξής. Νομίζω αυτή ήταν η καλύτερη συμβουλή που μου έδωσε κάποιος. Η στοχοθεσία, δηλαδή βάζω στόχο και τον κυνηγάω. Στόχο, γιατί δεν μένεις σε flat line, έτσι. Πρέπει να προσπαθείς πάντα. Άλλοι το μεταφράζουν σε γνώση, έτσι. Mm-hmm. Ο Σόκρατης τι είπε, ότι... Ο Σόκρατης δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ποιος. Που γυράσκω αΐ... Γυράσκω αΐ διδασκόμενος. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα σε γνώσεις όμως. Ναι. Δηλαδή, προσπαθείς να αποκτήσεις καινούργιες περισσότερες. Εντάξει, και είμαστε και σε μία φάση. Όχι τόσο πολύ ανταγωνιστικό, δηλαδή να συνεχίσουμε σε κάνω σε ράνι. Όχι, δεν λες στοχοθεσία για να παραβγούμε, λες στοχοθεσία για την ουσία. Για τον εαυτό σου, να πας εσύ μπροστά. Σωστό, σημαντικό πολύ. Μία ερώτηση πολύ πολύ βασική που, επειδή την επαναλαμβάνω, δηλαδή μου πολύ συχνά, γενικά ο κόσμος βρίσκει αξία, είναι η ερώτηση του. Τι μια παλαιότερη αποτυχία, και όχι απαραίτητα αποτυχία, ξέρεις, με την grande μορφή, τι σου έμαθε μια παλαιότερη αποτυχία για να πας πολύ καλύτερα αργότερα, δηλαδή ένα take away, ρε παιδί μου, κάτι. Θα έλεγα είναι το πιο πρόσφατο συμβάν, τουλάχιστον στη ζωή μου, είναι ότι που έχασα το μάτι μου. Έτσι, ξαφνικά έπρεπε να μάθω να λειτουργώ διαφορετικά. Έφυγε το 3D από μέσα. Mm-hmm. Πλάνο. Υπήρχαν δύο διαστάσεις. Ένα μάτι, που είσαι εδώ. Που είναι αυτό, ρε παιδί. Ακριβώς. Και δηλαδή, θα έπρεπε να μάθεις να λειτουργείς και να δουλεύεις με αυτό, έτσι. Και να δουλεύει. Δηλαδή, η δουλειά μου βασίζεται στα μάτια μου και στα χέρια μου, έτσι. Και στο μυαλό, φυσικά. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, τεχνικά, έτσι, φεύγει ένας παράγοντας. Ξαφνικά έπρεπε να μάθω να λειτουργώ γρήγορα, έτσι, τώρα. Αυτό είναι ο ορισμός του adapt change, δηλαδή το να αγκαλιάσεις την αλλαγή, έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή, μάλλον πριν μπω για χειρουργείο, χωρίς να γνωρίζω ότι θα μπω για χειρουργείο κτλ., είχα μία παραγγελία να ετοιμάσω ένα πίνακα. Mm-hmm. Για μία πελάτη, η οποία ήθελε να το δώσει ως ευχαριστώ σε έναν γιατρό στη Γερμανία που έκανε καλά το παιδί της. Και δέχτηκα να το κάνω προς απογραφία του συγκεκριμένου γιατρού. Ξαφνικά μου συμβαίνει αυτό. Έχω την παραγγελία να ετοιμάσω, μπαίνω χειρουργείο και βγαίνω και είμαι τώρα μπανταρισμένος, ζαλισμένος και λέω, έχω και την παραγγελία. Πρέπει να μάθω Ναι, κάτι πρέπει να κάνω. Οπότε ήταν ένα καλό μάθημα και η παραγγελία που έγινε, ο πίνακας έγινε τέλειος, μπήκα πολύ πιο γρήγορα ξανά στη δουλειά, και νομίζω τα τατού μου βελτιώθηκαν από εκεί πέρα. Θεωρείς ότι κάτι έκανε rewire στον οργανισμό σου
να μάθει να λειτουργεί έτσι ή είναι κάτι που το εκπαίδευσες? Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Δεν το σκέφτηκες, ήρθε. Όχι. Ναι. Ήθελα να ζωγραφίσω, δηλαδή σηκωνόμουν κάθε 5 λεπτά ζωγράφισα, τα βιαζόμουν για καμιά ώρα. Μόλις ξυπνούσε ξανά. Ναι, γιατί υπάρχει και το... Ναι. Το... Ναι. Υπήρχε, ναι, το... κάτι πρέπει να κάνουμε. Αφού αυτό είναι το επάγγελμά μου, αυτό αγαπάω. Δηλαδή η ζωγραφική, τατού, έτσι τον μπλέκω όλο μαζί, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 okay. Ναι, καλλιτεχνική έκφραση είναι όλο. Οπότε μπήκα πολύ γρήγορα και αυτό με έκανε και εμένα να νιώθω καλά, ότι ξέρεις τι, μην τα παρατάς, δεν υπάρχει ποτέ κάτι που μπορεί να σε ρίξει. Και ίσως και σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε τώρα, έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Δηλαδή θα περάσει. Άρα να είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι από τεχνικές γνώσεις, κάτι να έχουμε εμπλουτίσει τον εαυτό μας σε γνώσεις για να πάμε παρακάτω. Το... Ναι, ακριβώς. Σωστό, σωστό, σημαντικό. Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε, ναι, γιατί γενικά αυτό που βίωσα εγώ μέσα στην όλη φάση του εγκλεισμού, ρε παιδί μου, ήταν το να προσπαθήσω να πείσω τον εαυτό μου ότι είναι ok να μην είμαι ok. Δηλαδή παρόλο που βούτυξα στο αγόρασα ό,τι βλακεία βρήκα, ό,τι masterclass, ό,τι βρήκα, είπα εντάξει, είναι ok να μην είσαι ok, ρε παιδί μου, και ας μην τα κάνεις. Ναι. Έτσι, παρόλο που το podcast, ας πούμε, είναι ένα από τα πράγματα που ξεκίνησαμε στην καραντίνα χωρίς να είναι κάτι. Κατάλαβες, ήταν ένας τρόπος έκφρασης και να μιλάω με κόσμο. Αλλά το κομμάτι που έχει να κάνει με την, αυτό που είδα γενικά, είναι ότι η αποτυχία, ρε παιδί μου, και ο τρόπος της αποδοχής της αποτυχίας, δεν η κουλτούρα της αποτυχίας δεν είναι διαδεδομένη. Οπότε κάθε φορά που το συζητάω με κάποιον, εσύ τώρα το παράδειγμα που μου έδωσες είναι μιας πολύ hardcore αλλαγής. Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορείς να το περιμένεις, όπως και ο κορονοϊός στην τελική, έτσι. Δηλαδή είναι μια αλλαγή που ήρθε, έσκασε και δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Βία, ναι. Έτσι, ναι. Και έκανες πάλι adapt και είπες ότι... Δεν έκανα adapt. Αυτή τη φορά, έτσι, ήμουν χήμα στο κύμα. Ναι, ναι, okay, κατανόησα ότι είμαι σε χάλια κατάσταση ψυχολογική, όντας... και αβέβαιη ως προς το μέλλον, αλλά δεν... αυτό ήταν. Ναι, okay, έχοντας κάνει όμως adapt από μία πολύ τεράστια αλλαγή στη ζωή σου. Ναι, ναι, okay. Δηλαδή, αν θα μου έλεγε κάποιος, ρε παιδί μου, μετά την κουβέντα μας, πες μου έναν άνθρωπο που έκανε adapt, ας πούμε, σε κάτι που ήταν πολύ μεγάλο, θα έλεγα, ναι, με τον Χρήστο να μιλήσεις. Αυτός ξέρει από αλλαγή, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Και πού να φανταστείς ότι στην προηγούμενη μου ζωή ήμουν χταπόδι. Ναι, ναι, κανονικά. Οπότε, το κομμάτι που έχει να κάνει με την... με το να αγκαλιάσουμε την αλλαγή, ας πούμε, και όλο αυτό που μας συνέβη, είναι δύσκολο, ρε παιδί μου, είναι δύσκολο. Και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το επαγγελματικό, γιατί είναι ok, εγώ ένα κομμάτι του επαγγέλματός μου κατάφερα να το γυρίσω σε digital και να διδάσκω και ήδη σκέφτομαι πώς θα κάνω virtual ομιλίες και έφτιαξα ένα green screen στα 28 τετραγωνικά μου και όλα αυτά, ρε παιδί μου, αλλά... όταν κάτι όμως έρχεται και σε χτυπάει χωρίς να το ξέρεις, είναι διαφορετικό. Ήταν ένα σοκ. Εύχομαι να μην το ζήσουμε του χρόνου με την ίδια ένταση. Εύχομαι να Α, θεωρείς του rebound. Rebound, ναι. Θα μας πάρει, δηλαδή, θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε ακόμα και τώρα που θα βγούμε έξω. Θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Τα είδες τα καθόλου τα γκατζετάκια που βγάλανε για την αποστήρωση των ρούχων? Όχι. Μιλάμε για τραγελαφικά πράγματα. Δηλαδή κάτι blue light, το οποίο το κάνει... Το κάνεις στο τέτοιο, ναι, ναι. Όχι, εντάξει. Ναι. Και στο blue light που... ναι, και καλά, ρε παιδί μου, κάνει το τέτοιο. Την αποστήρωση. Ναι. Anyway. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή το τι θα δούμε τώρα... Θεωρείς ότι θα περάσουμε σε μια καινούργια κανονικότητα, η οποία θα είναι αποστηρωμένη μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο, ας πούμε. Αυτό λέμε. Εγώ πιστεύω, ναι. Ναι, αν και δεν είναι στη φύση μας, να βλέπεις εδώ πέρα. Ναι, βλέπω. Μία μάσκα δεν έχω δει ακόμα. Όχι. Δηλαδή τους βλέπω όλους πολύ χύμα στην παραλία. Όχι. Και εγώ μένω απέναντι από πάρκο, να φανταστείς. Οπότε τους βλέπω όλους, ακόμα και μέσα στην καραντίνα. Ναι, ήταν εκεί. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Ωραία. Έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις και θα πάμε να τις κάνουμε από άλλο point of view για να σας αλλάξουμε και λίγο τη θέα. Πάμε. Πάμε. Αλλάξαμε το πλάνο, ήρθαμε λίγο πιο ειδηλιακά για να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση που γενικά
ο κόσμος τη βρίσκει πάρα πολύ χρήσιμη μετά την ερώτηση της αποτυχίας. Ένα πράγμα που θεωρείς ότι άλλαξε προς το καλύτερο τη ζωή σου κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού. Κάτι δηλαδή που ήταν στα συν, που άμα τα μετρούσες θα το βάζεις στα συν. Κάτι λίγο, ένα μικρό. Κουβεντιάσαμε και πριν ότι όλο ήταν ένα αρνητικό roller coaster συναισθημάτων, ρε παιδί μου. Αλλά κάτι που ήταν στο συν, τον έξτρα χρόνο που τυχόν βρήκες, το χρόνο με τα παιδιά σου, κάτι μικρό. Κοίτα, σαφώς είναι η σχέση με την οικογένεια. Έτσι, πολύ σημαντικό, γιατί τόσες ώρες που δούλευα δεν είχα τις ώρες με την οικογένεια. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι απέκτησα περισσότερες γνώσεις ως προς το αντικείμενο της φωτογραφικής μηχανής, με διάφορα tutorial, προσπάθησα να μάθω κάποια πράγματα. Αυτό μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι θα βγω πιο έτοιμος, θα βγω πιο μουδιασμένος, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτές οι γνώσεις που απέκτησα τώρα μέσα στην καραντίνα σίγουρα θα βοηθήσουν, αλλά δεν ξέρω, ακόμα δεν το έχουμε περάσει ίσως και ακόμα δεν έχουμε βγει από την άλλη πλευρά για να κάνουμε ένα retrospect και να δούμε και να πούμε, ουσία τι ωφέλησε, τι δεν ωφέλησε. Ένα βιβλίο, ταινία, YouTube, κανάλι, δημιουργός, κάτι που να σου έδωσε ένα κλικ παραπάνω στην καραντίνα ή να την έκανε λίγο καλύτερη. Σειρά, βιβλίο, ταινία, ό,τι μου πεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ταινίες καθόλου. Έτσι, δεν θέλω να κάτσω να δω μια ταινία ολόκληρη, γιατί θα μπορούσα να κάνω χίλια δυο άλλα πράγματα και να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου σε κάποιο αντικείμενο περισσότερο. Οπότε ταινία δύσκολα θα δω. Ολόκληρη ταινία, εκτός αν έτσι είναι για να κοιμηθώ. Ναι, εντάξει. Αυτό το βάζω και κοιμάμαι λίγο. Ναι. Κάποιους YouTuber που μου άρεσαν πάρα πολύ, έτσι, ο Peter McKinnon. Θα μου δώσεις linkάκι. Ναι, θα σου δώσω οπωσδήποτε. Ο οποίος είναι φανταστικός. Σίγουρα είναι από τους λίγους που κάνουν αυτό τόσο καλά. Λες και βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι του. Μπράβο, ναι, αυτό. Δίπλα του και μιλάς μαζί του. Έχει ένα μαγικό τρόπο να μεταφέρει τις γνώσεις του, να μεταφέρει αυτό που θέλει να πει, το μήνυμά του. Και, να το κάνει, και είναι φανταστικός cinematographer. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις πώς έχουν περάσει 15 λεπτά ή 20 λεπτά. Είναι νεράκι. Έχεις δει, ρε παιδί μου, αυτό που εγώ κατάλαβα από τον McKinnon και στο δικό μου το μεταιρείς πάντα, έτσι. Είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με το storytelling. Δηλαδή το πώς μπορεί να φτιάξει μια ιστορία και να πει 1, 2, 3, 4, 5, ρε παιδί μου. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Άρα, Peter McKinnon, και θα βάλουμε το YouTube κανάλι του, όντως είναι θησαυρός. Και η τελευταία ερώτηση των χιλίων δολαρίων που λένε, αν είχες ένα τεράστιο billboard με τεράστια απήχηση, γιατί είσαι και billboard guy, είσαι παραδοσιακός τύπος, είδες, δεν είπα, αν είχες μια διαφήμιση στο Facebook, αν είχες ένα τεράστιο billboard και μπορούσες να περάσεις... Έξω από Las Vegas, μπράβο, ναι, αυτά τα μεγάλα. Ή μπορούσες να περάσεις, ρε παιδί μου, το μήνυμά σου σε εκατομμύρια ανθρώπους, τι θα έγραφε αυτό το billboard? Πω, με έχεις βάλει τώρα σε... Don't be stupid. Don't be stupid. Ναι. Okay. Αυτό, ναι. Δηλαδή, ξέρεις τι, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν την ψάχνει για οτιδήποτε. Έχουν καθίσει στην καρέκλα τους, έχουν, ξέρω εγώ, βρει μια δουλίτσα, θα πάνε για το καφεδάκι. Okay, δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό. Αλλά δεν έχεις εξέλιξη. Δηλαδή, πού θα πας. Όλη τη ζωή, δηλαδή, αν ζεις έτσι στα 20 σου, νομίζω στα 50 σου θα έχεις βαρεθεί τη ζωή. Οπότε, στους 20 και κάτω, don't be stupid. Στους 30 και πάνω, ψάξτε την λίγο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι stupid αυτό που λέω, αλλά... Όχι, όχι. Ναι. Don't be stupid χωρίς αστεράκι, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή, αυτό. Μην αράζεις, μην... Okay, πάντα υπάρχει στιγμή για χαλάρωση, για έτσι, ένα rewind, αλλά μην επαναπάβεσαι. Αυτό, okay. Το stupid κολλάει εκεί πέρα, στο μην επαναπάβεσαι, μην είσαι... Άρα θα έχει και ελληνική version, μην επαναπάβεσαι. Ναι, μέσα σε παρένθεση. Εξαιρετικά. Google Translate. Έτσι, ναι. και αυτόματο augmented reality από κάτω. Ήταν το People Who Share με Χρήστο Τσιντσάρη το 13ο επεισόδιο, μία τρίτη που δεν είναι τρίλεπτη, αλλά είναι από τις δικές μας
που καταφέραμε και βρήκαμε την ευκαιρία και τα είπαμε. Ελπίζουμε να βγει σε όλα τα διαθέσιμα format, γιατί έχουμε φέρει τόσα gadget που είναι κρίμα να μην βγει σε όλα τα format. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσε την ευκαιρία πρώτον να βγω από το σπίτι, να δοκιμάσω ένα διαφορετικό format σε βίντεο που δεν είμαι καλός αυτό, είσαι πολύ καλύτερος από μένα. Και φυσικά να ξεκινήσω να ανταλλάξω απόψεις, να δοκιμάσω καινούργια gadgets που είχα στο σιρτάρι μου και να βγω φυσικά βούλτα στην παραλία, έτσι. Ναι, ρε, το ξέρεις ότι από τις 13 Μαρτίου δεν έχω έρθει. Δεν έχω έρθει καθόλου, είναι η πρώτη φορά προ-COVID εποχή. Ναι. Το απέφευγα με την έννοια ότι... Πάντως είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι, ναι, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δεν είσαι εδώ κόσμος. No social distancing, χωρίς μασκούλες. Κανονικά υπέροχα περνάμε όλοι. Έλα ρε, τελείωσε όλες σε 5G εταιρείες. Ναι, 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 όλα αυτά. Έτσι μας φεκάζουνε. Ο σοσιαλισμός και τα. Ακούς το επεισόδιο σε SoundCloud, Spotify, iTunes, τι άλλο ξεχνάω, Pocket Cast, Google Podcast, Apple Podcast, στο YouTube του Χρήστου, στο YouTube του Δημήτρη και να είστε καλά. Be safe, λέμε τώρα. Και αν δεν έχουν Wi-Fi, στέλνουμε περιστέρι. Αν δεν έχετε Wi-Fi, μην το δείτε. Μην το δείτε. Αγόρι μου. Thank you. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε.